Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια των ιδιόκτητων γραφείων της τομεακής οργάνωσης της Φλόρινας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εκ μέρους της τομεακής επιτροπής και όλης της οργάνωσης της Φλόρινας, εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη συντρόφισσα Εσμήνη Σπυριδονίδου για αυτή τη στην προσφορά. Η Εσμήνη είναι κόρη των συντρόφων Γεώργιου Σπυριδονίδη και της Θεοπίστης, τον οποίο ο πατέρα της δεν τα γνώρισε, γιατί σκοτώθηκε στα βουνά της Κομωτινής και δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του. Μάνα και κόρη πήραν το δρόμο της προσφυγιάς με τη συντεταγμένη αποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και βρέθηκαν στη Ρουμανία. Εκεί, η μητέρα της Θεοπίστης γνωρίστηκε με τον σύντροφο Λάζαρο Σπυρόπουλο, όπου και ο ίδιος είχε ακολουθήσει τον δρόμο της προσφυγιάς. Εκεί απέκτησαν άλλη μια κόρη, την Ελένη. Η Εσμήνη μεγάλωσε με τη μητέρα της, μιας και ο σύντροφος Λάζαρος, με απόφαση του κόμματος, στάλθηκε στην Ελλάδα για δημιουργία παράνομων οργανώσεων. Συνελήφθη αμέσως και μετά από 18 χρόνια φυλακής, ξανάσμιξε με την οικογένειά του στη Ρουμανία. Ο Λάζαρος πρωτοείδε το παιδί του στα 18 της χρόνια. Η Εσμήνη μας αφηγήθηκε. Η μάνα μου ήταν 21 χρονών όταν γεννήθηκε η αδερφή μου και ο μπαμπάς Λάζαρος ήταν στη φυλακή. Έτσι, η αδερφή μου πήρε το επίθετο του δικού μου πατέρα, γιατί δεν πρόλαβα να παντρευτούν. Όταν ήρθε ο μπαμπάς Λάζαρος, μετά από 18 χρόνια, και είπα να αλλάξουν το επίθετο της αδερφής μου, που λεγόταν Σπυριδονίδου, ο μπαμπάς Λάζαρος είπε, «Κι αυτός ήταν κομμουνιστής, ας μείνει το όνομά του». Έτσι, η Εσμήνη ανατράφηκε κοντά στους συντρόφους Θεοπίστη και Λάζαρο Σπυρόπουλο, στελέχη του κόμματος, οι οποίοι μείναν πιστοί μέχρι το τέλος της ζωής τους στο κόμμα και στα ιδανικά του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, της νέας κοινωνίας στην οποία παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ίδια, πιστή στην ιδεολογία μας, γνωρίζοντας τις ανάγκες του κόμματος, δόρισε το μοναδικό σπίτι που απέκτησε ως μετανάστρια στο Βερολίνο. Τα γραφεία ανακοινήθηκαν με την ανιδιοτελή προσφορά των συντρόφων και φίλων του κόμματος καθ' όλη τη διάρκεια της διαμόρφωσης του χώρου, ώστε η λειτουργία τους να είναι ανάλογη των απαιτήσεων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις σημερινές συνθήκες, εδώ στη Φλόρινα, το να έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ιδιόκτητα γραφεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Λόγω του αρνητικού συσχετισμού συνολικά, και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, που διεξήχθηκε η τρίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εδώ, στη Φλόρινα, που είναι θαμμένοι περίπου 700 νεκροί, εδώ που ο εθνικισμός και ο κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου συγκλίνουν, εδώ που ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η επαναλειτουργία και η επέκταση του πεδίου βολής για να χρησιμοποιηθεί ως νατοϊκό στρατόπεδο στα πλαίσια της Συμφωνίας των Πρεσπών. Απέναντι σε όλα αυτά, υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τις οργανώσεις του, που δίνει καθημερινά τη μάχη για τα λαϊκά προβλήματα, συνδέοντας αυτή την πάλη με την πάλη για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, και θα έχει ως επίκεντρο την ικανοποίηση των σύγχρονων ανθρώπινων αναγκών. Τα εγγένεια των γραφείων σηματοδοτούν απάντηση στον αντικομμουνισμό, ο οποίος προβάλλεται είτε ως χυδαίος άμεσος αντικομμουνισμός, είτε ως συγκαλυμμένος, που στόχο έχει να εγκλωβιστούν λαϊκές αγωνιστικές δυνάμεις στις συμπληγάδες του συμβιβασμού με την κανονικότητα και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της αποδοχής της ταξικής ειρήνης για τη διατήρηση της αστικής εξουσίας. Στόχο έχει επίσης να χτυπηθεί συνολικότερα η πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλούμε να συμβάλλετε στην επιτυχία της οικονομικής εξόρμησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας το Νοέμβρη-Δεκέμβρη 2019. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, χιλιάδες φίλοι του, συνεργαζόμενοι με το κόμμα, δώσαμε μαζί αλλεπάλληλες και δύσκολες μάχες για τα λαϊκά συμφέροντα και το δυνάμωμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας παντού, σε όλες τις αναμετρήσεις, την ανακαίνιση των γραφείων, είχαν σοβαρές απαιτήσεις και σε οικονομικό επίπεδο γέννησαν μεγάλες οικονομικές ανάγκες στο κόμμα. Είναι γνωστό ότι τα μεγάλα έξοδα που αφορούσαν τα παράβολα των υποψηφίων, το τύπωμα των ψηφοδελτίων και άλλων αναγκαίων έντυπων υλικών.
Βάλαμε τα δυνατά μας και μαζί όπως πάντα τα απεξήλθαμε χάρη και στην αποφασιστική συμβολή όλων. Στηριγμένοι σε εσάς που ενισχύετε πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, συνεχίζουμε την προσπάθεια για να επιδράσουμε υπέρ του λαού ακόμα πιο αποφασιστικά στις εξελίξεις, να αντιμετωπίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να ανέβει η συσπήρωση πλατύτερων και νέων δυνάμεων για την εργατική λαϊκή αντίσταση και αντεπίθεση. Απευθυνόμαστε θαρετά στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα των πόλεων και της Πέτρου, στους παλιότερους και στους νεότερους αγωνιστές και αγωνίστριες, στους φίλους του κόμματος, σε όσους συμπορεύονται μαζί μας στο λαϊκό κίνημα, σε όλους όσοι εμπιστεύονται και εκτιμούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, προσβλέπουν με ελπίδα σε αυτό. Τους καλούμε να ενισχύσουν και οικονομικά το κόμμα, γιατί μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο λαός και τα παιδιά του να ζήσουν καλύτερες μέρες όπως πραγματικά τους αξίζει. Η οικονομική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι συμβολή για να δυναμώσει με εκδόσεις, εκδηλώσεις, συζητήσεις η εκλαυγήκευση της πολιτικής πρότασης διεξόδου του ΚΚΕ. Για να διαδοθεί στη νέα γενιά η ιστορική αλήθεια που έχουν γράψει ο λαός μας και όλοι οι λαοί του κόσμου με το αίμα τους, κόντρα στην παραχάραξη και τον αντικομμουνισμό, στον οποίο σήμερα πρωτοστατεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική ενίσχυση του κόμματός μας είναι μεγάλη συμβολή για να υπάρχει δυνατότητα συναντήσεων, διοργάνωση συζητήσεων και εκδηλώσεων σε διεθνές επίπεδο για να ανέβουν η κοινή δράση των λαών, η αλληλεγγύη, η φιλία, ο αγώνας ενάντια στους πολέμους, στη φτώχεια και την προσφυγιά, ο προλεταριακός διεθνισμός. Η οικονομική στήριξη του κόμματος σημαίνει ενίσχυση της μοναδικής πολιτικής δύναμης που αποδεδειγμένα οργανώνει τον αγώνα για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κόντρα στο μεγάλο κεφάλαιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και σε όσους υπηρετούν τον καπιταλιστικό μονόδρομο. Με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δυνατό το λαό, μπορούμε να αντιπαλέψουμε τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούν με το τσάκισμα των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει όρθια, τους πληστηριασμούς, τους φόρους, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των όρων ζωής της αντιλαϊκής οικογένειας. Καλούμε φίλους, οπαδούς, συνεργαζόμενους να συνδιοργανώσουμε τη μάχη, να προμηθευτούμε όλοι κουπόνια, να βάλουμε στόχους, να απευθυνθούμε σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης και να ζητήσουμε την ενίσχυση του κόμματος. Με αισιοδοξία, δύναμη και άμυλα μεταξύ μας, καλούμε τους στόχους της οικονομικής εξόρμησης για να δυναμώσει η εκλαήκευση των ιδανικών, των αξιών, των στόχων και του προγράμματος του κόμματος. Η επιτυχία της οικονομικής εξόρμησης να γίνει λαϊκή υπόθεση, γιατί πολλαπλασιάζει τη δύναμη του λαού και της νεολαίας.